Ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση του συνδρόμου MISC. Το πολυφλεγμονώδες αυτοσύνδρομο, το οποίο παρουσιάζεται σε παιδιά, θεωρείται επιπλοκή του κορονοϊού. Και συνήθως το βλέπουμε στη φάση που πέφτουν τα περιστατικά. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε, για παράδειγμα, μετά από την έξαρση που είχαμε τους τελευταίους 2 μήνες. Προσβάλλει αυτή η φλεγμονή διάφορα όργανα του παιδιού, όπως είναι και μάλιστα ζωτικά όργανα, όπως είναι η καρδία, οι πνεύμονες, τα νεφρά, το έντερο και το δέρμα. Τα συμπτώματα του συνδρόμου MISC εμφανίζονται συνήθως 2 με 6 εβδομάδες μετά την νόσηση του παιδιού με κορονοϊό. Ο υψηλός ανυποχώρητος πυρετός είναι ένα από τα συμπτώματα. Επηρεασμένη γενική κατάσταση, ανορεξία, μπορεί να έχει εικόνα ασυπτικού σοκ ή μπορεί να εκδηλωθεί και με άλλες, με πόνο στο στήθος, με αναπνευστική δυσχέρεια, με γαστρεντερικές διαταραχές, με νεφρική ανεπάρκεια. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο ταλαιπωρεί πραγματικά τα παιδιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα στα 160 παιδιά που νόσησαν με κορονοϊό μπορεί να παρουσιάσουν το σύνδρομο MISC. Από την αρχή της πανδημίας έχουν νοσηλευτεί στην Κύπρο 12 παιδιά με το συγκεκριμένο σύνδρομο, ενώ αυτή την στιγμή νοσηλεύονται 3, εκ των οποίων το ένα μόλις 12 μηνών σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει δώσει κάποια μυδρά σημεία βελτίωσης. Η προσπάθεια μας είναι να απεξαρτηθεί από την αναπνευστήρα στις επόμενες ώρες. Σήμερα, αύριο θα φανεί αυτό από την εξέλιξη του παιδιού. Με τις ανησυχίες να εστιάζονται στην επαναλειτουργία των σχολείων, όπου αναμένεται να υπάρξει αύξηση των θετικών περιστατικών στα παιδιά. Μπορεί να είναι σπάνιο, αλλά εάν αυξηθούν τα κρούσματα στον παιδικό πληθυσμό περισσότερο, τότε ενδεχομένως να δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Με τον Δόκτωρ Αβραμιλία να προτρέπει για άλλη μια φορά τους γονείς, όπως προχωρήσουν με εμβολιασμό τόσο ήδη, όσο και τα παιδιά άνω των 12 ετών.